Αν κάνετε καμιά βλακία και πάτε στην αστυνομία, έχω μάρτυρες που θα καταθέσουν ότι αυτός που πυροβόλησε τον Δημήτρη ήταν ο Μάκης. Ρε Φώτη, τι λες, δεν είναι το θέμα η συσκευή. Το θέμα είναι ότι μέσα στο τσαντάκι ήταν και ο φάκελος από την τράπεζα, που μάλλον έλεγε για την κατάσχεση. Πρέπει πηγόντως να πάρουμε το τσαντάκι. Καλά, δεν έλαβες κανένα mail. Ήρθε ο καινούριος διευθυντής marketing. Πήρα ένα διευθυντή marketing. Ο γιος μου δεν σκοτώθηκε σε καυγά. Κάποιος ευθύνεται για το θάνατό του. Και θα γυρίσω τον κόσμο ανάποδα μέχρι να μάθω ποιος. Άνθρωποι. Αυτοί που αγαπάμε περισσότερο έχουν την τάση να φεύγουν και να μας αφήνουν μόνους. Μπορούμε να τους κρατήσουμε. Κι αν όχι, μπορούμε να ζήσουμε μακριά τους. Πάλι στο καναπέ, θα κοιμηθώ. Εσύ τι λες? Μία εβδομάδα τώρα δεν έμαθα καλά το καναπέ. Είπα να κοιμηθώ εδώ σαν όλα τα κανονικά παντρεμένα ζευγάρια. Ναι, μόνο που εμείς δεν είμαστε σαν όλα τα κανονικά παντρεμένα ζευγάρια και εσύ θα κοιμηθείς στον καναπέ. Εγώ γιατί νομίζω ότι με θες εδώ? Δεν ξέρω. Ίσως ένας ψυχίατρος να μπορούσε να εκφέρει μια άποψη. Να δω, θα κάνεις άμα φύγω. Απολύμανση. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Οι Σερέντεδες ευθύνονται για δύο θανάτους τώρα. Και για τον Λουκά το Σινιόρ και για τον Δημήτρη. Και ξέρεις κάτι, μπορεί ο Λουκάς ο Ισπανός να ήταν ο άντρας της ζωής της Δράνιας, όμως δεν τον ήξερα ούτε εγώ ούτε εσύ. Το Δημήτρη όμως τον ξέραμε. Και δεν μπορούμε να λουφάξουμε στη γωνιά μας. Μαρκή, ο Μαρκίδης έχει δίκιο. Είμαι εντελώς ανίκανος. Προσπάθησα να κάνω τον ήρωα και σκοτώθηκε εξαιτίας μου ο Δημήτρης. Και τι, τα ξεχνάμε όλα αυτά και ούτε γάτε ούτε ζημιά? Συνεχίζουμε τη ζωή μας σαν να μην συμβαίνει τίποτα? Όχι, μεγάλε, ξέχνα το. Εγώ θα πάω στο σπίτι των Σερέδιδων και θα τους ξηγηθώ δύο λογάκια. Αν κάνεις οτιδήποτε θα καταλήξεις στη φυλακή! Το καταλαβαίνει το ηλίθιο μυαλό σου! Μπορεί να μην είμαι τόσο έξυπνος όσο εσύ, αλλά είδαμε και τη δικιά σου την προκοπή. Αν εγώ πάω φυλακή θα με έχουν κλείσει οι Σερέδιδες. Εσύ όμως μόνος σου έφτιαξες τη φυλακή σου. Μόνος σου έβαλες λουκέτο, μόνος σου διπλοκλείδωσες. Λίλα. Λιλάκι μου, τι έγινε? Τι έγινε? Δεν θυμάμαι ρε παιδιά, έπινα. Μάλλον ήπια πολύ. Τι πήρες? Έλα ρε Φώτη, Λίλα τώρα. Ποιος? Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, έλα, σήκω. Σήκω, να πάμε σπίτι να κοιμηθείς. Τι κάνεις? Δεν μπορούσα να κοιμηθώ στο καναπέ! Αυτό είναι ο αγαπημένος πίνακας. Ναι. Να! Σταμάτα τώρα μέσα, γιατί με έχεις δει ένα λίγο. Μπα! Και τι θα κάνεις, θα το πεις τη μαμάκα σου να βάλεις στους δικηγόρους της να με τιμωρήσουν? Αυτό θα κάνω. Φτάνουν αυτά ή θες να σπάσουμε κι άλλα? Δεν είναι μόνο καλό το διαμέρισμα, είναι και καλή πολυκατοικία. Η κοπέλα στο διπλανό είναι στέλεχος εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Σοβαρή κοπέλα και της αρέσει πολύ η ησυχία. Καλημέρα, θέλετε κάτι? Καλημέρα. Η Φωτεινή από εδώ θέλει να νοικιάσει το διαμέρισμα. Χαιστήκαμε. Γεια σου, Φωτεινή. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς να έρθεις. Και αν ποτέ μέσα στο βράδυ ακούσεις ουρλιαχτά, μην ανησυχήσεις, μην φωνάξεις την αστυνομία. Θα τα βρούμε οι δυο μας. Καλημέρα. Έχω και ένα διαμέρισμα στην Βενιζέλα. Μα πώς δεν μπορείτε να βρείτε τι χαρτί ήτανε? Η τράπεζά σας μου το έστειλε. Ναι, ακούστε,
Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως. Τι εννοείται αν είναι σημαντικό γιατί το έχασα? Καταρχήν δεν το έχασα. Ξέρω πολύ καλά που είναι. Ακούστε, επειδή εκεί που είναι αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ εύκολο να το πάρω. Μπορείτε σας παρακαλώ να κοιτάξετε λίγο καλύτερα τα αρχεία σας? Ναι, καλά. Θα σας ξαναπάρω σε καμιά ώρα. Τι έγινε? Για το χαρτί της τράπεζας μιλάς? Δεν ξέρω. Είναι μέσα στο τσαντάκι μου και κάνει παρέα στο Δημήτρη, μαζί με το κινητό μου. Πώς είσαι, ρε? Α, όχι πολύ καλά. Το κεφάλι μου πονάει. Παιδιά, χίλια συγγνώμη για χθες. Δεν πειράζει, ρε. Να βάλω καφέ? Ναι, και ένα παυσίπονο. Να σου πω, θα πας στο ξενοδοχείο να πάρεις τα πράγματά σου να έρθεις να ράξεις εδώ. Φώτη, όχι. Λοιπόν, Λίλα, δεν γίνεται να σε μαζεύουμε κάθε φορά τα αστυνομικά τμήματα. Να έρθεις εδώ να σε προσέχουμε. Τι να με προσέχετε, μωρέ? Μπορεί να φαίνομαι έφηβη, αλλά δεν είμαι. Αν χρειαστώ και δεμόνα, θα σου πω, εντάξει? Έλα, ρε, Λιλάκι. Θα είναι ωραία να μείνεις μαζί μας εδώ για λίγο καιρό. Ναι, αν ο Φώτης συμπεριφέρεται σαν τον πατέρα μου, δεν θα είναι. Ρε, κορίτσι μου, πρέπει να κάτσεις να ηρεμήσεις, να βρεις την ισορροπία σου. Δεν μπορεί κάθε βράδυ να σκορπίζεσαι με ξύδια και χημίες. Να μην πω να βρω και κανένα καλό παιδί να παντρευτώ. Πάντως είναι πολύ καλύτερο από το να βγαίνεις κάθε βράδυ με έναν άλλον. Θα βρεις έναν άνθρωπο που θα σε στηρίζει. Του συνδικού μου. Ναι. Φωτή, άκου. 5 χρόνια είχα τη ράνια στο κεφάλι μου να μου λέει τι θα κάνω. Τώρα είμαι ελεύθερη και θα κάνω ό,τι γουστάρω και θα περάσω καλά. Τώρα αν εσείς οι δύο έχετε βολευτεί στη ζευγαρίσια ευτυχία και στη ζυγική πλήξη, καλά κάνετε. Αλλά δεν θα κρίνεις τη δικιά μου ζωή επειδή δεν ταιριάζει στις οπισθοδρομικές αντιλήψεις που σου φόρτωσαν οι γονείς από την Κρήτη. Οκ? Κάτσε ρε, Λίλα, έτσι θα βγεις στον δρόμο. Α, δεν το ξέρεις? Εμείς των ελευθέρων ηθών έτσι βγαίνουμε στον δρόμο. Αλλά δεν είναι στα καλά τους, ούτε μία ούτε άλλη. Έχω την επίσπευση. Μπορώ να δω το Λουκά σήμερα κιόλας. Δεν έχεις καμία δουλειά στον τάφο του Δημήτρη. Εγώ δεν έχω, ρε. Έχω περισσότερο από όλους. Εσύ περισσότερο από όλους? Βέβαια. Αφού εγώ του κάνω σαν την κοινωνία του κατοικία. Φύγε τώρα. Λοιπόν, πώς το βλέπεις, ρε? Να σε στείλω να κάνετε παρεάκι με το φίλο σου? Από εδώ στην ενιότητα? Όχι. Λοιπόν, άκου. Το παλικάρι δεν θέλω να το φάω. Αλλά αυτός μου έρμηξε. Εντάξει. Έρχομαι να του πω ένα τελευταίο άντιο και μου την πέφτεις. Και σε ρωτάω, είναι συμπεριφορά αυτή? Τον σκότωσες. Δεν είναι σωστό να είσαι εδώ. Χοντρούλη, σωστό είναι αυτό που επιβάλλει ο πιο δυνατός. Εντάξει, μπράβο. Δρόμο σκύλο. Παραγωγή. Ωραία. Τώρα θα δεις. Παραγωγή εκεί? Ναι, χαίρετε. Είμαι η Λίλα. Θέλω να φύγω από τη σειρά. Τι γιατί? Τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Δεν αντέχω άλλο. Δεν γουστάρω! Ναι, πήγα στο σπίτι στον αερογράφο και δεν μου ανοίγει. Εσείς δεν μπορείτε να κάνετε κάτι. Δεν ξέρω. Βάλτε με να παίξω σε μια άλλη σειρά. Αυτό με τις γοργόνες, ας πούμε. Αχ, το τι μου πάντα λέει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και αφήστε που το έχω σκεφτεί κιόλας το σενάριο. Λοιπόν, εγώ θα είμαι μια γοργόνα και θα με βρει ένα καράβι γεμάτο ναύτες. Τέλος πάντων. Εντάξει. Αλλά πώς σας προειδοποιώ ότι αν δεν με βάλετε να παίξω σε άλλη σειρά, εγώ θα φύγω από την πόλη. Ό,τι και λέει το σενάριο! Κοπελιά, φτάσαμε στο ξενοδοχείο. Α, ναι. Μέρα. Κυρία Στενή, λυπάμαι πολύ, αλλά θα πρέπει να σας ζητήσω να αλλάξετε ξενοδοχείο. Γιατί? Σας είπα προχθές την πολιτική μας για τη φιλοξενία ξένων στο δωμάτιο. Ναι, και σας είπα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Άμα φέρω φίλο, θα το πληρώσω δίκλινο. Ναι, αλλά μάλλον θα πρέπει να βρείτε κάποιο άλλο ξενοδοχείο για να σας φιλοξενήσει. Οι νυχτερινές σας δραστηριότητες έχουν αρχίσει να ενοχλούν τους πελάτες μας.
Ακού να σου πω αρή τέτοιο. Αριστίδης. Αριστεί, δεν με ενδιαφέρει. Τους πελάτες σας δεν τους ενοχλεί η βρώμικη μοκέτα, ή το ελεϊνό τρισάθλιο μπάνιο, ή η μούχλα στην ταπετσαρία. Οι δικές μου οι νυχτερινές δραστηριότητες τους ενοχλούν. Ξέρετε ότι δεν επιτρέπονται ζώα στο ξενοδοχείο μας. Μπα, και πώς βάλανε εσένα να δουλέψεις ρεσεψιόν. Όλη νύχτα χτες ένα σκύλος γάβγιζε χωρίς σταματημό. Είχαμε παράπονα από όλους τους πελάτες του δεύτερου ορόφου. Ανέβηκα στον όροφο και μαντέψτε από ποιο δωμάτιο ερχόντουσαν τα γαυγίσματα. Α, μήπως του παντρεμένου που φέρνει τους μπουζουξίδες το βράδυ. Από το 212. Ωραία. Κάντε παράπονα στο 212. Εμένα τι με πρίζεις. Εσείς μένετε στο 212. Α, καλά, δεν είμαι και ποτέ καλή με τα νούμερα. Και παρόλο που έχουμε αρχίσει να συνηθίζουμε τους νυχτερινούς επισκέπτες σας, θα προτιμούσαμε να περιοριστείτε στα δίποδα. Κάνουν περισσότερη ησυχία. Γάβγιζε ο Μαξ. Όλο το βράδυ. Και είχε κατουρίσει και τη μοκέτα. Να, αυτός δεν ήταν ο Μαξ. Ήταν εκείνος ο Άγγλος που έφερα προχθές. Πολύ χαριτωμένο. Αλλά αν θέλετε να συνεχίσετε να μένετε εδώ, θα πρέπει να διώξετε το σκυλί από το δωμάτιο. Να σου πω κάτι, μωρό μου. Το ύφος που έχεις ταιριάζει στο Four Seasons. Σε αυτή την τρύπα που έχεις βρει δουλειά, δεν έχεις πάτημα για να το παίξεις ανώτερος. Γι' αυτό την επόμενη φορά που θα αποφασίσεις να πάρεις το υφάκι των 100 καρδιναλίων, κοίτα τη βρώμα γύρω σου και θα σου φύγει αμέσως. Και για να ξέρεις, εγώ και ο Μαξ θα φύγουμε σήμερα. Η μετριότητα μας κουράζει, γιατί αντιθέτως με σένα, εγώ όταν κάνω σέρβις, είναι πάντα 5 αστέρων. Χειριστής Γερανού! Τι λες, Βερφώτη μου. Εδώ για να ξεβιδώσεις μια λάμπα, παραλίγο να χρειαστεί καινούργια καλωδία σε ολόκληρο το σπίτι. Πώς θα χειριστείς γερανό, μου λες? Συγγνώμη, σου δίνουν το γερανό, δεν σου δίνουν και οδηγίες? Ναι, και εσύ, σιρτάριέρα που πήραμε καμάρι μου μαζί με οδηγίες μας ήρθε. Αλλά κάθε φορά που αν ανοίξω τα σιρτάρια, διαλύεται στα εξών συνετέθη. Τι είπες τώρα, κουμπέλα μου? Γι' αυτό σε αγαπάω, γιατί ακόμα και όταν με βρίζεις, γίνεσαι λόγια. Παράτα μας, ρε Φώτη. Εγώ πάντως θα πάω στην εταιρεία και αν δεν με θέλουν, ας με διώξουν. Φώτη μου, σε φαντάζομαι να οδηγείς γερανό και οι αμέσως επόμενες εικόνες που μου έρχονται στο μυαλό είναι από κτίρια που πέφτουν. Γι' αυτό ψάξε καμιά άλλη αγγελία. Το έτερον σου ήμιση, δεν το έχεις εκτίμηση! Αυτός εδώ είναι ο καινούριος συγκάτοικος. Και αυτό εδώ είναι το καινούριο μου μαλλί. Συγγνώμη, εσείς δεν έχετε κάποια λίστα με τις κατασχέσεις που κάνετε να μου πείτε έστω αν είναι το όνομά μου μέσα? Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Η βρωμοτράπεζα δεν μπορεί να μου πει τι θα κατασχέσει. Έλα. Άσε με, Φώτη. Φώτη, άσε με, γιατί είμαι υδρωμένη και είμαι και παλιτισμένη. Και κανονικά τις κουρτίνες εσύ θα έπρεπε να τις κρεμάσεις. Αυτά είναι αντρικές δουλειές. Να σου πω κάτι. Μήπως δεν ήταν η κατάλληλη περίοδος για να αγοράσεις καινούργιες κουρτίνες? Ρε Φωτάκι μου, δεν καταλαβαίνεις. Ήθελα να κάνω μια αλλαγή. Ήθελα τώρα που ήρθες να μην είναι το δικό μου σπίτι, να είναι το δικό μας σπίτι. Έλα. Ναι, άσε με, γιατί έτσι όπως πάμε, αν δεν βρούμε το κολόχαρτο, το σπίτι θα είναι μάλλον της τράπεζας. Ιράνια θέλω. Ναι. Έλα, Ριά. Τι γίνεται? Έχω μια πρόσκληση για μια παράσταση σήμερα, ενδιαφέρεσαι? Περίμενε μισό να ρωτήσω την Κατερίνα. Φωτή! Να σου πω, είναι η Ρία και λέει ότι έχει μία πρόσκληση για μία παράσταση σήμερα. Πάμε. Χαλό, Φώτη, σήμερα είναι το interview για τον Γκες. Τι, το απόγευμα? Το απόγευμα ήθελε η αρχισυντάκτρια, τι να της έλεγα. Πήγαινε όμως εσύ, μην μείνεις μέσα. Ναι. Έλα, Ρανιά μου. Αλήθεια? Άντε, μπράβο, επιτέλους καλά νέα. Τι, εντάξει. Θα δει το μικρό το απόγευμα. Μπράβο, ρε Ρανιά, τέλεια, τέλεια. Πότε μας το κοινοποίησαν αυτό? Σήμερα. Και πρέπει να την αφήσουμε? Κοίτα, ούτως ή άλλως πρέπει να δει κάποια στιγμή το παιδί. Δεν μας φέρει να γνωρίσουμε τη σύσταση του δικαστή. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κερδίσουμε τα ασφαλιστικά μέτρα. Ωραία, εντάξει, τότε ας το κάνουμε να τελειώνουμε και με αυτό. Αλλά δεν θα μείνουν στιγμή μόνοι τους. Θα είμαι διαρκώς παρούσα. Λίλα μου, δεν έχεις καταλάβει. Δεν θέλω σκυλί εδώ μέσα. Ναι, Μπίλη μου, αλλά στη ζωή δεν μπορούμε να κάνουμε μόνο αυτά που θέλουμε. Και θα κάνω αυτά που θες εσύ. Είδες όταν με προσέχεις πώς συνεννοούμαστε. Λίλα, επειδή δεν έχω τα κέφια σου αυτή τη στιγμή, εσύ είσαι ευπρόσδεκτη, το σκυλί πρέπει να βρει ένα ξενοδοχείο. Έλα, Κατερινάκη. Ναι. Μήπως θέλετε να αναλάβετε με το Φωτάκο ένα πάρα πολύ γλυκό σκυλάκι? Να πει στο Φώτη, πες της, ότι μπορεί να του λέει και τι να κάνει. Τα σκυλιά δεν είναι σαν τους ανθρώπους, υπακούνε. Να το πει. Έλα, ρε. Η Ράνια φεύγει το Λουκά. Τι
τον πήρε πίσω. Όχι, όχι, επισπεύσαν την επίσκεψη, θα τον δει σήμερα. Επιτέλους, ένα καλό νέο. Κατερίνα μου, να σε πάρω μετά. Εντάξει. Τι είναι, δεν χαίρεσαι που θα δει η Ράνια τον Λουκά? Κι εγώ ήθελα να τον δω, ρε Μπίλη. Το σκέφτηκε καθόλου αυτό η Ράνια? Γενικά σκέφτεται τίποτα άλλο εκτός από την πάρτη της. Ούτε ένα τηλέφωνο, λες και δεν μεγαλώνουμε το παιδί μαζί. Λες και εμένα δεν μου λείπει. Ρε Λουκό, αφού που δεν τηλεφωνιέστε, βρίζεστε. Ναι, βριζόμαστε γιατί είναι η μεγαλύτερη σκύλα του σύμπαντος. Εντάξει, ό,τι και να είναι η Ράνια, αυτή τη στιγμή περνάει πολύ δύσκολα και θέλει συμπαράσταση. Και εμένα δεν μου μιλάει, αλλά δεν τη κρατάω κακία. Μάλλον την αγαπάς περισσότερο από μένα, ρε Μπίλη. Φεύγω. Κάτσε, σου δώσω κλειδί. Όχι, δεν κατάλαβες. Φεύγω. Όχι από το σπίτι σου, από την πόλη. Τι λες, ρε Λίλα, δεν μπορείς να φύγεις. Δεν έχω τίποτα να με κρατάει εδώ πέρα. Κανένας δεν νοιάζεται για μένα. Και ξέρεις κάτι, το να μην έχεις κανένα στον κόσμο, αυτό είναι η πραγματική απόλυτη ελευθερία. Λίλα, Λίλα! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes. Άμα θες παρέα στη μιζέρια σου, βρες άλλον αυτή τη φορά. Εγώ φεύγω. Έτσι παρατάς τους φίλους. Θεωρία της Λίλας. Οι φίλοι είναι σαν το κινητό. Όταν σταματά να λειτουργούν, βρίσκεις καινούριους. Συγκεντρώσου, είναι δύσκολες ώρες για όλους μας. Ναι, αλλά είναι και για μένα, αλλά κανένας δεν νοιάζεται. Άμα είναι να με έχετε γραμμένη, θα σας γράψω κι εγώ, αλλά εγώ θα σας γράψω από άλλο ταχυδρομικό κώδικα. Λίλα, περίμενε. Γαμώτο. Έλα ρε μπιλικό από το θέατρο. Δεν παίζω θέατρο, πονάω ρε γαμώτο. Μην με πάρεις το κινητό. Το έχω κλειστό. Λίλα, τι θα κάνω με τον άλλο μέσα? Εγώ ένα φυτό είχα και μου ξεράθηκε. Να φροντίζεις να το ποτίζεις και να βλέπει τον ήλιο. Πάντα. Μα πόση ώρα κάνει να τον ετοιμάσει κι αυτή? Χαλάρωσε λίγο. Μην είσαι σφιγμένη όταν έρθει. Τι? Τίποτα, να σκεφτόμουν ότι αν ήταν εδώ η Λίλα, θα είχε τσακίσει τα σοκολατάκια από τα νεύρα της. Μετά εγώ θα της την έλεγα και μέχρι να έρθει κάτω το παιδί θα μας έβρισκε και να τσακωνόμαστε. Ράνια, δεν γινόταν να έρθει η Λίλα. Όχι, το ξέρω. Όχι, απλά το σκεφτόμουν. Δε. Πάντως πρώτη φορά ακούω ότι θέλεις να γίνεις δημοσιογράφος μόδας. Φώτη μου, το Guess αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο περιοδικό μόδας που υπάρχει. Θα είμαι πολύ τυχερή να δεχτούν στην ομάδα τους. Όχι, μωρό μου. Αυτή θα είναι πολύ τυχερή. Λες, ε. Ναι, έτσι λέω. Φωτάκι μου, μακάρι να κάτσει αυτή η δουλειά. Αν δεν βρει κάποιος από τους δυο μας δουλειά επιγόντως, μας βλέπω να φοράμε κουρελάκια και να πιάνουμε από μια στάση του μετρό ο καθένας. Καλά. Να σου πω εσένα, ναι. Για πες. Σαν πολύ όμορφος δεν είσαι σήμερα. Τι λες. Μήπως να μη σ' αφήσω να βγεις με αυτήν. Τι λες, Μαρσί. Να σου πω. Έλα. Αν τελειώσει νωρίτερα, παίρνω από το θέατρο. Καλά. Λοιπόν, θα σκίσεις. Έφυγα. Δεν έχεις άνθος. Ναι. Θα σκίσεις. Ναι. Τι θα κάνεις. Θα σκίσω. Έτσι. Αν θέλεις να σου δώσω μερικά φεύγοντας, έχουμε πολλά. Λουκά μου. Μωρό. Μωρό, 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 μωρό. Είσαι καλά? Ναι. Δεν ξέρεις πόσο μου έχει λύσει. Αλλά μην ανησυχείς καθόλου, γιατί η Μανούλα τα κανονίζει όλα για να γυρίσεις γρήγορα σπίτι. Εγώ δεν θέλω να γυρίσω. Τι? Θέλω να μείνω εδώ. Τι του είπες? Πες μου τώρα τι του είπες. Αυτό του είδους η συναισθηματική βία είναι που με ανάγκασε να ζητήσω την κυδαιμονία του παιδιού. Λέγε τι του είπες! Ράνια, ηρέμησε λίγο. Γιαγιά, μπορεί να πάω μας? Δεν ξέρω. Η απόφαση σας τι λέει? Ότι θα πρέπει να τη βλέπει το παιδί ακόμα και αν δεν θέλει? Λουκά μου, σε παρακαλώ μου το κάνεις αυτό. Δεν ξέρεις πόσο μου έχεις λείψει. Είμαι καλύτερα εδώ. Είμαι μαζί με τον αδερφό μου και περνάω τέλεια. Και σε παρακαλώ να μην ζητήσεις από το δικαστή να με πάρει πίσω. Κάτι του είπες, δεν μπορεί. Κάτι του είπες. Σου ορκίζομαι ότι δεν του είπα απολύτως τίποτα. Αυτή η μικρή εξέλιξη ήταν κάτι σαν ένα απρόσμενο δώρο. Βλέπεις, ο Λουκάς τα 6 του χρόνια έχει πολύ καλύτερη αντίληψη της κατάστασης από σένα. Και ποια είναι η κατάσταση? Ότι το παιδί σου κατάλαβε πόσο ανίκανη μάνα είσαι.
Να δούμε εσύ πότε θα το καταλάβεις. Έλα, Ράνια. Καλύτερα να φύγουμε. Ναι, καλύτερα για όλους μας. Αυτό είναι πολύ κακό. Γιατί εμένα μου πονάνε τα πλευρά μου και δεν μπορώ να καθαρίζω τις βρωμιές. Ακούς! Ακούς! Μου σκύβεις εμένα το κεφάλι! Εδώ! Στα μάτια θα με κοιτάς! Και μακριά από τα παπούτσια μου, εντάξει! Τι εννοείς δεν φεύγει τίποτα! Αυτό που είπα, δεν φεύγει τίποτα. Ειδήσεις δεν βλέπετε. Όχι βέβαια. Εάν βλέπατε, θα ξέρετε ότι υπάρχει γενική απεργία, κυρία μου. Τρένα, λεωφορεία, ταξί. Απεργούν τα πάντα. Ναι, αλλά εγώ πρέπει να φύγω από αυτή την πόλη. Γιατί θες τόσο πολύ να φύγεις, ρε κοπέλα μου? Γιατί όλοι είναι μόνοι τους σε αυτή την πόλη. Ενώ στις άλλες είναι μαζί. Α, είναι πιο νορμάλ να είσαι μόνος σου σε μια άλλη πόλη παρά στη δική σου. Τότε ελπίζω να είσαι καλή στο περπάτημα. Γιατί δεν βλέπω να φεύγεις με άλλο τρόπο από εδώ. Καλά. Εγώ θα φύγω από αυτή την πόλη και ας χρειαστεί να πάω περπατώντας. Συγγνώμη που περιμένετε τόση ώρα. Η κυρία Χριστοφάκη δεν θα μπορέσει να σας δει σήμερα. Τι. Δεν με πειράζει να περιμένω. Θα αργήσει πάρα πολύ. Εντάξει, να την περιμένω. Ακούστε, μου είπε να έρθετε την Τετάρτη, ίδια ώρα. Και αν πιάσεις δουλειά εδώ, θα καταλάβεις πως όταν η κυρία Χριστοφάκη λέει κάτι, πρέπει να γίνεται όπως ακριβώς το είπε. Τετάρτη, ίδια ώρα, ε. Ακριβώς. Okay. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Ένα φιλαράκι μου δουλεύει στην εταιρεία που φέρνει τους James και μπορεί να μας βρει εισιτήρια. Εντάξει, θα δούμε. Πρέπει να ρωτήσω και την Κατερίνα, γιατί δεν πολύ γουστάρει τις συναυλίες. Και εσύ γουστάρεις τρελά συναυλίες, ρε εσύ. Έλα, τι έχετε γίνει αυτοκολλητή. Όχι, ρε παιδάκι μου, απλά περνάμε λίγο ζόρικα τώρα. Φτιάχνουμε και το σπίτι, ξέρεις. Να σου πω, Βατάκο, έχεις γίνει τελείως ξενέρωτος. Τι δηλαδή, για να πάμε να δούμε μια συναυλία, πρέπει να πάρεις γραπτή άδεια και αίτηση από την Κατερίνα. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, θα δούμε. Εντάξει. Όσοι εδώ ήταν, φιλάρα. Αν δεν μ' ακούς, δεν μπορείς να μείνεις εδώ μέσα. Στο δρόμο σε βρήκε η Λίλα, εκεί θα καταλήξεις. Λοιπόν, πολύ, αλλά δεν συνεργάζεσαι. Αντίο. Αντίο, είπα. Δεν με νοιάζει, κάνε ό,τι θες. Εγώ σε αγνώ. Τι ήταν αυτά που είπες στη Ράνια? Θέλεις να πω στη γιαγιά ότι κρυφαγωγές? Ξέρεις πόσο τη στεναχώρησες? Να κοιτάς τη δουλειά σου. Φύγε, είσαι έξω. Ράνια, μη μείνεις μόνη. Πολύ αργά γι' αυτό, Ρεγκίνα μου. Αν δεν τα πας καλά με τον Γιάννη, δεν έχεις κάποιον που να σε κάνει να αισθάνεσαι καλύτερα. Ρεγκίνα, καληνύχτα. Θα τα πούμε αύριο. Αυτό είναι το πιο φθηνό αυτοκίνητο που έχουμε. Αυτό είναι το πιο φθηνό. Μια χαρά φαίνεται. Μήπως έχει πολλά χιλιόμετρα. Μήπως έχει κάψει καμιά φλάντζα. Μια χαρά πάει στο δρόμο. Μια χαρά πάει, θα αφήσει κομμάτια μόλις μπω στην Εθνική. Όχι. Τουλάχιστον όχι τα απαραίτητα. Ωραία. Γιατί είμαστε στα χαρτιά. Το παίρνω. Είσαι σίγουρη? Παναγιώτη, εγώ θα φύγω από αυτή την πόλη και τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει. Αντρέα με λένε. Αλλά εντάξει. Sorry. Ράνια, μη μου πεις ότι με πήρες για την κόκκινη πολυθρόνα πάλι. Τι κάνεις? Σε νοιάζει? Με όλα αυτά που μου έχεις πει τις τελευταίες μέρες, κανονικά δεν θα έπρεπε. Αυτά που μου έχεις πει εσύ, τα θυμάσαι? Τα θυμάμαι. Ωραία, λέγε τι θέλεις, γιατί βιάζομαι. Είμαι... Εγώ...
Τίποτα. Απλώς βρήκα κάποια λεφτά από δουλειές σου στον κοινό μας λογαριασμό και τα έβαλα στον δικό σου. Για τα λεφτά με πήρες. Απλώς. Ξέρεις κάτι? Όχι! Καλά έκανες και με πήρες για τα λεφτά! Γιατί. Κοίτα να δεις που αγοράζω αυτοκίνητο! Καινούριο αυτοκίνητο! Δικό μου αυτοκίνητο! Το Lil Mobil! Κάποιος το πέταξε μια μάντρα με μεταχειρισμένα και θα το πάρω και θα φύγουμε για κάπου όπου οι άνθρωποι μας θέλουνε. Αυτοκίνητο! Ή δεν τρελάθηκες! Δεν το κάνεις το αυτοκίνητο! Θα το τρακάρεις! Ράνια, ένα από τα καλά του ότι δεν μιλάμε πια είναι ότι δεν χρειάζεται να σ' ακούω να μου λες τι να κάνω! Ωραία! Λοιπόν, πήγαινε πάρε αυτοκίνητο και τράβα να σπάσει τα μούτρα σου. Θα ψάχνω εγώ για νέα σου στις ειδήσεις, εντάξει! Πάρα πολύ ωραία. Και να μην με ξανανοχλήσεις, ό,τι θες να μου πεις να μου το λες μέσω Κατερίνας. Άνθρωποι. Μόνοι. Από όλα όσα μπορεί να αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος στη ζωή του, μοναξιά είναι ο χειρότερος αντίπαλος. Αλλά σε μια πόλη που είναι γεμάτη μόνους ανθρώπους. Είναι δυνατόν να είμαστε πραγματικά μόνοι μας. Θα τους δεις να κλαίνε κρυφά. Είναι άνθρωποι μόνοι. Θα σου πούν πως είναι καλά, μα είναι άνθρωποι μόνοι. Συχνά θα βρίσκουν χαρά μόνο στη δουλειά τους. Θα αγαπούν πολύ τα παιδιά, δεν θα έχουν δικά τους. Προτιμούν να μένουν μισοί, να μην δοκιμάζουν. Πώς θα ήταν απ' την αρχή το εγώ να μοιράζουν. Κρατούν μια θέση κρυφή για τον άνθρωπο του. Για όποιον έφυγε μακριά και ζει στον όνειρό τους. Μην τους μοιάσω πόσο φοβόμουν. Να σιχά για πάντα ευχόμουν κι εγώ. Κι εγώ που μπορεί να είχα σχεδιάσει αλλιώς τη ζωή. Τώρα κι εγώ κόσμο μου εδώ, με μόνους ανθρώπους το φτιάχνω και ζω. Ποτέ δεν είσαι πραγματικά μόνος. Όσο υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι που νιώθουν ακριβώς το ίδιο με σένα. Κι αν η μοναξιά είναι ο μόνος αντίπαλος που δεν νικέται, γίνεται πιο ευχάριστη όταν τη μοιράζεσαι με φίλους. Καλώς ήρθατε στον κόσμο των singles. Ναι. Καλησπέρα, Φώτη. Ποιος είναι? Νόμιζα ότι θα γνώριζες τη φωνή μου. Αντιγόνη Μέιχεμ εδώ. Γεια σας. Πώς είστε? Προσπαθώ να ξαναβρω τον εαυτό μου. Δεν είναι εύκολο. Anyway, αύριο είναι τα 9 μέρα του Δημήτρη και έχω κανονίσει να γίνει μια μικρή δέηση στο νεκροταφείο. Θα είναι σε στενό κύκλο, αλλά θα ήθελα πολύ να έρθετε κι εσείς. Ναι, ξέρετε, εμείς αύριο... Ξέρω ότι γίνομαι κουραστική. Αλλά πρέπει να έρθετε. Ο Δημήτρης και εγώ δεν είχαμε καθόλου συγγενείς στην Ελλάδα. Και θέλω να υπάρχει κάποιος κόσμος. Κάποιοι που τον αγαπούσα. Εντάξει, εμείς θα έρθουμε. Ωραία. Θα ειδοποιήσω και τους άλλους. Καλησπέρα, Αντίγονη Μέιχεμ. Είτε το θέλουμε είτε όχι, τους επόμενους δύο μήνες θα τους περάσουμε κάτω από την ίδια στέγη. Τουλάχιστον να βρούμε έναν τρόπο να μην γκρεμίσουμε το κτίριο. 1,5 μήνας. Και μετά όλη αυτή η παροδία τελειώνει. 1,5, ωραία.
Αλλά και πάλι δεν νομίζω ότι έχεις αρκετά πράγματα για σπάσιμο. Ίσως τελικά θα πρέπει να μετακομίσουμε στο δικό σου σπίτι. Γιατί δεν μας δίνεις μια ευκαιρία? Δεν υπάρχει τίποτα στον κόσμο που να αγαπάω πιο πολύ από σένα. Μ' αγαπάς πολύ? Παραπάνω δεν γίνεται. Αρκετά για να σκοτώσεις. Από πού σου έχει μπει αυτή η ιδέα, μου λες? Έλα, μωρέ Γιάννη, παραδέξου το τώρα. Οι δυο μας παντρεμένοι, μόνοι σε ένα σπίτι, χωρίς παιδί. Αυτό ήταν το σχέδιό σου από την αρχή. Ωραία, στην αρχή με προβλημάτισε το παιδί, αλλά και εσύ παραδέχτηκες ότι είχες προβλήματα με τον Άγγελο όταν γνώρισες τον Λουκά. Ναι, αλλά δεν ήθελα να το διώξω από το σπίτι του. Ούτε εγώ! Όχι μόνο δεν βοήθησα τη μητέρα μου, αλλά προσπάθησα να τη σταματήσω. Άλλαξε γκαλερί, μου κόψε κάθε πρόσβαση στην οικογενειακή περιουσία, επειδή δεν ήθελα να συνεργαστώ στα σχέδιά της. Καλά, φαντάζομαι τα μούτρα της όταν έμαθα ότι έχεις πλέξει μαζί μου. Έξαλλη έγινε. Μου ζήτησε να χωρίσουμε και της είπα όχι. Άφησα τα πάντα για σένα. Έκανα πολλά λάθη, αλλά τουλάχιστον αυτό πρέπει να μου το αναγνωρίσεις. Όλα αυτά ακούγονται πάρα πολύ πιστικά, Γιάννη. Αλλά δεν σε πιστεύω. Λοιπόν, έλεγα, δοκίμαζα να συνδέσω κάτι καλώδια. Έβγαλε καπνούς και μετά φοβήθηκα. Μετά φοβηθήκατε? Δεν μπορούσατε να φοβηθείτε πριν? Ποτέ δεν φοβάμαι πριν. Τέλος πάντων, να επιστρέψω τα καλώδια στην αρχική τους θέση. Μα πώς, δεν θυμάμαι πώς ήτανε. Σοβαρά μιλάτε τώρα? Ναι, σοβαρά μιλάω. Μπορείτε να μου πείτε τι έχει? Μπορώ να σας πω τι είχε προτού αρχίσετε να το φτιάχνετε. Τώρα δεν έχω ιδέα τι μπορεί να το έχετε κάνει. Ωραία, πέστε μου τι είχε πριν. Πριν είχε πρόβλημα με τη μίζα. Ωραία, πώς μπορώ να την ξαναξεκινήσω αυτή τη μίζα? Έχετε κάποιο εντόνι ύφασμα? Όχι, έχω το σκίαστρο του Μπαμπρίζ. Κάνει? Στην ανάγκη, ναι. Το στρώνετε μπροστά στο καπό. Ωραία. Ναι. Γονατίζετε πάνω. Ναι. Στρέφεστε προς την ανατολή. Ναι. Και τώρα προσεύχεστε. Αυτός ο τρόπος βέβαια λειτουργεί μόνο αν είστε μουσουλμάνα. Αν είστε από άλλη θρησκεία πρέπει να πάρετε το 80-11-240-114. Ρε φίλε, με δουλεύεις. Το καλύτερο βέβαια είναι αν είστε βουδίστρια. Ωραία. Και αν είμαι βουδίστρια τι θα έκανα? Απολύτως τίποτα. Κάθεσαι στο καπό και ελπίζεις την επόμενη μετενσάρκωση να ξέρει κάτι από αυτοκίνητα. Τώρα που το βραβείο του ηλίθιου χιούμορ είναι δικαιωματικά δικό σου, μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, πώς να ξεκινήσω αυτό το αμάξι? Έχεις πρόβλημα στη μίζα. Πρέπει να το σπρώξεις και να βάλεις πρώτη την ώρα που αναπτύσσεις ταχύτητα. Ναι, μα είμαι μόνη μου. Δεν μπορώ να κάνω δύο πράγματα ταυτόχρονα. Αχ, κρίμα. Ναι, κρίμα. Αλλά μπορείς να μου πεις τι να κάνω? Δεν ξέρω. Αλλά εγώ στη θέση του θα σπαζόμουν τον βουδισμό. Αν μιλούσες με τον Πίλη, θα ξέρεις ότι έχω κάνει τα πάντα για να σε βοηθήσω. Υπάρχει μια μυστική διαθήκη. Ξέρεις γιατί δεν μιλάω με τον Πίλη? Γιατί μου είπε ψέματα. Και αν δεν δέχομαι τα ψέματα από τους φίλους μου, φαντάσου πόσο βαρύ είναι να μου λες ψέματα εσύ που υποτίθεται ότι είσαι ο άνθρωπός μου. Αν σου είχα πει ότι είμαι άνθρωπος του Λουκά, θα είχαμε καμιά ελπίδα. Πιθανότατα όχι, αλλά έπρεπε να μου το έχεις πει. Και να σε χάσω. Ακόμα και αν δεν ήθελα να συνεχίσουμε, τουλάχιστον θα εκτιμούσα το γεγονός ότι μου έχεις πει αλήθεια. Ενώ τώρα έχεις χάσει και την εκτίμησή μου. Θα προσπαθήσω να την ξανακερδίσω. Μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα για το ποιο σκότωσε τον Λουκά, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν λες ότι έχεις στοιχεία που δείχνουν ότι εγώ οργάνωσα τη δολοφονία του Λουκά, δείξτε μου για να μάθω ποιος τα κατασκεύασε και γιατί. Δεν σου δείχνω τίποτα. Αυτό το θεματάκι θα το κανονίσω μετά το δικαστήριο. Μάλιστα, ωραία. Και θα υπάρχει αυτό το πράγμα σαν σύννεφο, μάλλον το κεφάλι μας, ε. Κοίταξε, Νίκη, εσύ μου είπες ότι δεν μπορώ να ανοίξω πόλεμο ταυτόχρονα με όλους. Πρώτα θα κανονίσω τη μητέρα σου και μετά έρχεται και η σειρά σου. Δεν το έχω κάνει. Μακάρι. Για σένα. Πρέπει να πάω στο γραφείο. Θα φτιάξει τα 9 μέρα του Δημήτρη. Δεν μπορώ. Έχω τους Βούλγαρους σήμερα. Έπρεπε να έρθεις εχθές. Αφού το έχεις κλειστό, ρε Φώτη, εχθές. Στο θέατρο ήμουν, κοπέλα μου, δεν μπορούσες να πάρεις μετά. Δεν γινόταν. Βρέθηκα με τη Ράνια, είχαμε πολύ καιρό να τα πούμε. Άντε, ρε. Και? Τι και. Καλά ήτανε. Σου είπε γιατί έφυγε από το γάμο? Όχι. Βασικά δεν ήταν και στα καλύτερά της. Γιατί? Ο μικρός της ζήτησε να μείνει με τη γιαγιά του. Τι? Δεν ξέρω, δεν θέλω να κάνεις καμία κίνηση μέχρι να σκεφτώ. Ράνια, ο Λουκάς είναι μικρό παιδί. Δεν μπορείς να τα παρατήσεις όλα επειδή θέλει να μείνει με τη γιαγιά του. Κι αν έχουν δίκιο. Αν όντως δεν είμαι καλή μητέρα. Ξέρεις, εγώ δεν ήθελα παιδί. Έγινε τυχαία. Έχεις κλειδώσει την πόρτα του Λουκά για να μην σε πιάνουν τα κλάματα όταν περνάς. Και τώρα μου λες ότι θα τον αφήσεις στη Σερέτη. Κι αν είναι καλύτερα μαζί της. Μήπως είμαι εγωίστρια που τον θέλω πίσω για να μην πληγωθώ εγώ? Είσαι η μητέρα του. Και ο Άγγελος είναι αδερφός του.
Τουλάχιστον εκεί έχει μια παρέα. Άσε μου εμένα η τσέπη μου, δεν αντέχει για κολέγιο. Ράνια, τι μου λες τώρα. Θα αφήσεις το παιδί σου να ζει αλλού για να πάει σε καλύτερο σχολείο. Ναι, το λες αυτό γιατί δεν έχεις δουλέψει ποτέ σου σε πολυεθνική. Τα κολέγια είναι κάτι σαν μασονία. Η μόνη στη δουλειά με υψηλή θέση χωρίς να έχει πάει σε ιδιωτικό σχολείο είμαι εγώ. Ωραία. Τι θέλεις να κάνω. Μισό. Ναι. Σε ζήτησε ο διευθυντής marketing. Μισό. Δεν βλέπεις ότι μιλάω στο τηλέφωνο. Τους παίρνεις αργότερα. Κοίτα, δεν με ενδιαφέρει αν όλες σας τον έχετε ερωτευτεί και κάνετε σαν χαζοχαρούμενα. Εγώ προσωπικά δεν θα χοροπηδάω πάνω κάτω κάθε φορά που θα βράει παλαμάκια το παιδί θαύμα από το Λονδίνο. Χθες έλειπες. Προχθές σε ζήτησε και πάλι δεν μπορούσες. Είναι μια εβδομάδα εδώ πέρα και δεν σε έχει δει ακόμα. Καλός ή κακός είναι ο διευθυντής μας. Και ίσως δεν είναι η καλύτερη ιδέα να τον τζατίζεις. Θα τελειώσω το τηλεφώνημά μου και μετά θα πάω. Και κλείσα και την πόρτα φεύγοντας. Έλα, Ρεγκίνα μου. Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός. Ο των αθανάτων καταπατήσας, των ελ διάβολων καταργήσας και εν ζωή τον κόσμο σου δωρισόμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυσον την ψυχή του και κοιμημένου ετούλου σου Δημητρίου. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα επέδρα... Δεν είναι όλοι. Έτσι δεν θα μάθουμε τίποτα. Προχωράμε στο σχέδιο Β. Ευχαρίστως. Μάκη, τι είναι τα εννιά μέρα. Είναι θέηση για να αναπαυθεί η ψυχή του εν ειρήνη. Η ψυχή του δούλου σου σώτερ ανάπαυσον. Σα δεν τρέπεται. Άργησε στα εννιά μέρα του γιού της. Έτσι κάνει η αριστοκρατία, αγάπη. Συνεχίστε πάντα. Συνεχίστε. Φιλάτων αυτήν, εις την μακαρία ζωή, την παρασύ φιλάνθρωπε. Εις την καταπαυθή σου, Κύριε, όπου πάντες οι αγίοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον και την ψυχή του δούλου σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατος. Είπα εμπρός. Συγγνώμη, νόμιζα ότι δεν είναι κανείς μέσα. Τότε γιατί άνοιξα το. Για να δω αν είναι κανείς μέσα. Είδατε. Ναι. Ωραία, περιμένετε έξω, τελειώνω σε λίγο. Λιλ Μομπίλ, είμαι πολύ δυσαρεστημένη μαζί σου. Είχαμε συμφωνήσει να φύγουμε από αυτή την πόλη μαζί. Αλλά η συμφωνία ήταν να με κουβαλάς εσύ, όχι εγώ! Μαμό του! Δεν αντέχω άλλο, δεν αντέχω άλλο, να σε σπρώχνω. Άκου να δεις, είτε θα κυλήσεις μόνη σου για να βάλω πρώτη, δεν θα μείνουμε εδώ πέρα μαζί για πάντα. Τι έγινε, είσαι καλά. Μην δίνεις σημασία. Γιατί σε πετάξανε από το αμάξι. Γιατί μερικοί δεν έχουν τρόπους. Α, Λίλα. Τζάμπα. Όπα, γιατί θα πληρώνα. Όχι, Τζάμπα είναι το όνομά μου. Από τον πόλεμο των άστρων. Από τον πόλεμο των φράγκων. Α, ναι. Τέλος πάντων, να σου πω, από σπρόξιμο ξέρεις. Εξαρτάται γιατί θα σπρώξουμε. Ναι, το Lil Mobile. Lil Mobile. Τζάμι. Είσαι σούπερ ηρώας. Ναι, έχεις δει κάτι ταινίες που ο Σούπερμαν δίνεται στο τηλεφωνικό θάλαμο. Ναι, διαστημικό. Ναι, εγώ το κάνω γρηγορότερα. Και σούζεις λεωφορεία και έτσι. Όχι λεωφορεία, αλλά μια φορά η αλήθεια είναι όταν πέρασε ένα πούλμαν μιας ομάδας μπάσκετ από τη Λάρισα, τους είχα εξυπηρετήσει λίγο. Να σου πω τώρα, ωραία τα είπαμε. Θα μου βοηθήσεις να σπρώξουμε το αμάξι. Οκ, Τζάμιας, σπρώξουμε λίγο. Εσύ, γιατί αυτή η ταμπέλα λέει εκεί πέρα σκηνή 69. Βλέπεις κανένα κάμπινγκ. Μην δίνει σημασία. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων την ψυχή του δούλου σου σώτερ ανάπαυσον. Φιλάτων αυτή. Ας ελπίσουμε ότι τα 9 μέρα δεν θα είναι τόσο επεισοδιακά όσο η κηδεία. Ευτυχώς λείπουν οι δύο ενοχλητικές που πέσαν στο λάκκο. Ευτυχώς. Όχι, ρε γαμότο. Τι? Λείπουν αυτές οι δύο που κάναν σαματά τις προάλλες. Σχέτη πλήξη ήταν τα 9 μέρα. Και άλλαξαν και εκεί τα ανοιχτά κόλυβα. Σουτ στα μούτρα σου, καράφλα. Ποιον είπες καράφλα, μωρή, που είσαι σαν τον Φακίδη με το φακιόλι. Θα σου φέρουμε και ένα φλάωτο. Πώς θέλεις να σου πω που να το βάλεις στο φλάωτο. Η ζωή έχει τη γεύση που της δίνεις. Thank you.
Τελειώσατε? Ναι, βεβαίως. Την επιστολή ή την κοπέλα? Και τα δύο. Με θέλετε για κάποιο ζήτημα γραφείου? Γιατί τα ζητήματα υπό του γραφείου δεν είναι η ειδικότητά μου. Μην ανησυχείτε για ζητήματα υπό του γραφείου, τα γούστα μου είναι πολύ συγκεκριμένα. Θέλετε να φύγω και να ξαναγυρίσω όταν θα έχετε τελειώσει και την επιστολή? Όχι, όπως διαπιστώσατε, είμαι απόλυτα ικανός να κάνω δύο πράγματα ταυτόχρονα. Ωραία, λοιπόν, τι με θέλετε? Καταρχήν ήθελα να σας ρωτήσω γιατί δεν ήσασταν στο πάρτι υποδοχής μου την περασμένη εβδομάδα. Είχα σημαντικότερες δουλειές. Μάλιστα. Αυτό μεταξύ μας δεν θα είναι και εύκολο, βλέπω. Ναι, δεν ξεκίνησε και με τον καλύτερο τρόπο. Καταλαβαίνω ότι διεκδικήσατε πολύ δυναμικά τη θέση της διεύθυνσης marketing. Την κυνηγούσα όλη την προηγούμενη χρονιά. Αλλά παρά το έξοχο βιογραφικό μου, η διεύθυνση της εταιρείας δίσταζε να μου την αναθέσει λόγω του γεγονότος ότι είμαι ανήπαντρη μητέρα. Αυτό είναι παράλογο. Το ότι είστε ανήπαντρη μητέρα δεν θα πρέπει να είναι λόγος για να μην πάρετε τη θέση. Το ότι είστε γυναίκα θα πρέπει να αρκεί. Για αρχή δεν σας χρειάζομαι κάτι άλλο, ήθελα απλώς να σας γνωρίσω και να σας διαβεβαιώσω ότι για τους επόμενους μήνες θα περιμένω από εσάς να αποδώσετε σχεδόν τόσο καλά όσο θα κάνει ένας άντρας. Ωραία. Θα μειώσω τις ώρες εργασίας μου στη μέση και ίσως τότε τα καταφέρω. It was a pleasure meeting you. It won't be for long, I assure you. Δεσποινής Κωνσταντακάτου. Κυρία. Faites quelque chose avec... Vos cheveux, s'il vous plaît. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του κεκοιμημένου δούλου σου Δημητρίου, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα αναπέπτωμεν, συν το αναρχό πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αιήν και στους αιώνας των αιώνων. Αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστε και αείμνηστε αδελφέ ημών, Δημήτριε. Δεν το πιστεύω. Φωτή, το δικό μου είναι. Σήκωσέ το. Όχι αυτό. Αυτό. Το δικό της είναι. Ναι. Λες να είναι από την τράπεζα. Καλά, 9 μέρες και είναι ακόμα ανοιχτό. Τι μπαταρία έχει? Παιδιά, να ανοίξει, γίναμε καταπιήμα τώρα, ε. Μην τα λες αυτά πάνω από τον τάφο. Χειρότερο δεν υπάρχει. Δεν μπορώ. Υπάρχει χειρότερο. Ναι, τι. Φαντάζεσαι να το σηκώσει. Παιδιά, δεν είναι αστείο, ε. Φυσικά δεν είναι αστείο. Πώς θα αναπαυθεί η ψυχή του άμα ακούει το κινητό σου συνέχεια? Μην ανησυχείς, δεν με παίρνουν συχνά. Σταματήστε, πάτε. Ποιος έχει αφήσει ανοιχτό το κινητό του? Ρωτάω. Ποιος έχει αφήσει ανοιχτό το κινητό του? Αιωνία. Όχι, πάτε. Δεν συνεχίζουμε αν δεν μάθω σε ποιον ανήκει αυτό το κινητό. Δικό μου είναι το κινητό, αλλά δεν μπορώ να το κλείσω. Γιατί? Γιατί είναι εκεί μέσα. Μα πια το είπα. Σπρώξε πιο γρήγορα, ρε γόρι μου, δεν θα φύγουμε ποτέ έτσι. Πολύ αγχωτικής, το ξέρεις. Τι λες καλέ, εγώ είμαι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος που ξέρω. Αυτό δεν θέλω να γνωρίσω τους φίλους σου. Καλά, καλά. Λοιπόν, έλα, σπρώχνε. Να σου πω, δεν κάνουμε το stop καλύτερα. Είσαι μουρλός, έχουμε αμάξει και θα κάνουμε το stop. Τρία, δεν θα σκάσεις με τζινάδες. Και τέσσερα, να κάνεις ένα σωρό λόλου γνωριμίες. Ωραία, το ένα και το δύο θα μου το πεις. Ένα και δύο δεν λέω ποτέ. Πάντα ξεκινάω από το τρία. Γιατί? Γιατί όλα τα πράγματα είναι σαν το σεξ. Από το τρία και μετά αρχίνα και αποκτά ενδιαφέρον. Κοίτα να δεις, εμείς οι δύο, κάποια στιγμή μπορεί και να συνεννοηθούμε. Αλλά ως τότε, σπρώχνε! Να σου πω, να κάνω διάλειμμα πρώτα. Εάν σπρώξεις, αλλά αν σπρώξεις έτσι καλά, θα σε αφήσω να μου πιάσεις τον μπούτι. Λέμε ότι είμαστε μόνοι όταν δεν υπάρχει κανείς άλλος στο δωμάτιο. When you try your best, but you don't succeed. Μερικές φορές όμως, όσο περισσότερους ανθρώπους έχουμε γύρω μας, τόσο πιο έντονη γίνεται η μοναξιά μας. When you feel so tired, but you can't sleep. Γιατί ακόμα και όταν είμαστε δύο, είμαστε πάντα μισοί. And the tears come streaming down your face. Κάποια μισά
μα συμπληρώνουν σωστά. Και κάποια όχι. Αλλά για κάθε άνθρωπο που μας πήρε ένα κομμάτι ευτυχίας φεύγοντας μακριά μας, υπάρχει ένας καινούριος που μπορεί να μπει ξαφνικά στη ζωή μας. Γιατί το ωραίο με τα μισά είναι πως όσα κι αν έχεις χάσει, μπορείς πάντα να δοκιμάζεις καινούρια. Χοντράδα ήταν, αλλά επιτυχημένη χοντράδα, έτσι. Ναι. Κύριε, στε πάω για κατούρημα και φύγαμε. Έλα. Τι έγινε, παιδιά, τι έγινε. Πίσω δίνεις τα κλειδιά. Όχι ρε παιδάκι, εγώ εδώ πρέπει να τα έχω. Συγγνώμη, αυτά είναι τα πράγματά μου. Κυρία Κουκουτζάκη. Μάλιστα. Έχω εντολή κατάσχεσης από τη Μέρκομπαν. Εντολή κατάσχεσης για τι πράγμα? Για το διαμέρισμα και όλη την οικοσυστηρία.